Η κρίση έχει μπει για τα καλά στην καθημερινότητα των Ελλήνων. Οι περισσότεροι μάλιστα την έχουν ήδη συνηθίσει και έχουν μάθει να ζουν με αυτήν. Σχεδόν όλες οι ελληνικές οικογένειες έχουν επηρεαστεί από την δυσμενή οικονομική κατάσταση που βιώνουν. Πολλές μάλιστα διαλύθηκαν γι' αυτόν τον λόγο. Τα υλικά αγαθά πλέον είναι δύσκολο να αποκτηθούν νόμιμα, με αποτέλεσμα χιλιάδες Έλληνες να δελεάζονται με την παρανομία. Τι γίνεται όμως όταν έφηβοι, όταν ανήλικοι παρανομούν, είναι τα παιδιά θύματα της κρίσης, με αποτέλεσμα να ξυπνά μέσα τους η παραβατικότητα ή απλά οι οικογένειες δεν ήταν έτοιμες να δεχτούν μια τόσο μεγάλη αλλαγή. Στην πόλη της Καβάλας συχνές είναι οι παρεβάσεις στις οποίες υποπέπτουν ανήλικοι. Έτσι, δύο ανήλικοι ηλικίας 15 και 14 ετών συνελήφθησαν από την αστυνομική διεύθυνση Καβάλας, που από τον Ιούνιο του 2013 μέχρι και σήμερα είχαν κάνει 10 διαρρήξεις σε μονοκατοικίες σε διάφορα σημεία της πόλης. Κώς πρόκειται για φαινόμενα που έχουν γίνει θέματα και ζητήματα καθημερινότητας. Στα σχολεία, έξω στις παρέες, στις βόλτες που θα βγουν τα παιδιά, δυστυχώς συναντάμε και συμμορίες ανηλίκων, οι οποίοι καταφεύγουν σε φαινόμενα βίας και επιθετικότητας. Πώς οδηγούνται τώρα σε αυτά τα φαινόμενα? Συνήθως πρόκειται για παιδιά που αντιμετωπίζουν κάποια αντίστοιχα περιστατικά μέσα στην ίδια στο ενδοοικογενειακό τους περιβάλλον, μέσα στην ίδια την οικογένεια. Ναι. Ηλικία αποτελούν μικρογραφία των μεγάλων και περιστατικά που συναντάμε μέσα στην οικογένεια μεταφέρονται και στο εξωτερικό περιβάλλον. Αυτό σημαίνει ότι κάποια δείγματα επιθετικότητας ή ακόμη και το να μαλώσει ο γονέας το παιδί του με πολύ έντονο τον τόνο της φωνής του και αυτό το να γίνεται βίωμα καθημερινά, είναι κάτι που μεταφέρεται αργότερα από το παιδί σε κάποιους άλλους τους οποίους μπορεί να χειριστεί. Όπως δηλαδή με τον τρόπο του ο γονέας χειρίζεται το παιδί, μεταφέρεται και αυτό σαν μικρογραφία στα παιδιά, στους ανήλικους παραβάτες.